Σας καλωσορίζουμε στο νέο επεισόδιο του Φιλοσόφα. Είπαμε τώρα με κάποια πράγματα τα οποία πλησιάζουν να ετοιμάσουμε κάτι ιδιαίτερο, κάτι για το οποίο συζητάμε αρκετό καιρό με τον Τάσο και κάτι το οποίο αγαπάμε ιδιαιτέρως. Γιατί θα μιλήσουμε, Τάσο? Όπως καταλάβατε από τον τίτλο και από την μπάλα που έχουμε μπροστά, θα μιλήσουμε για το ποδόσφαιρο σήμερα. Κάτι το οποίο αγαπάμε νομίζω και δύο πολύ. Ναι. Και φαντάζομαι και πολλοί κόσμοι που παρακολουθεί. Αλλά και αν δεν σας αρέσει, θα σας πείσουμε. Ισχύει. Θα προσπαθήσουμε τουλάχιστον να αναδείξουμε λίγο την ομορφιά του, την αξία του. Λοιπόν, ας πούμε στο πιστό απευθείας. Συμφωνώ. Το ποδόσφαιρο έχει λάβει σήμερα, περισσότερο από ποτέ πιστεύω, τεράστιες διαστάσεις, έτσι. Δηλαδή, τώρα μιλάμε για. Έχω εδώ ενδεικτικά, ας πούμε, ο μισθός του Ρονάλντο. Εντάξει, βέβαια θα μου πει είναι ο Ρονάλντο. Αλλά όπως υπάρχει, ο μισθός του Ρονάλντο είναι εβδομαδιαία, παίρνει 4,43 εκατομμύρια και το μήνα καταραμένη παίρνει 17 φτώχεια. Εκατομμύρια. Ναι. Μιλάμε τώρα για ποσά. Έξω πραγματικά. Ναι, και προκλητικά. Και εννοείται ότι αυτό είναι οι ποδοσφαιριστές. Εντάξει, δεν παίρνουν τόσα. Mm-hmm. Δηλαδή, είναι νούμερα μισθό παγκοσμίω και σε όλα τα αθλήματα, έτσι. Ναι, ναι. Αλλά γενικά μιλάμε για τεράστια ποσά που διαχετεύονται γενικά στο ποδόσφαιρο. Και εκτός, όχι μόνο διαχετεύονται ποσά, και ο κόσμος φαίνεται ότι παρακολουθεί. Δηλαδή, έχω γράψει στον τελικό του παγκοσμίου κυπέλου που έγινε το Δεκέμβριο, παρακολούθησαν 1,5 δισεκατομμύρια θεατές. Μπράβο, Αργεντινή. Ναι. Ναι. Δηλαδή, καταλαβαίνεις, μιλάμε για ένα φαινόμενο τώρα. Ρεκόρ τηλεθέαση πρέπει να είναι. Ναι, μιλάμε για τεράστιο φαινόμενο. Δηλαδή, και αυτό θέλω να πούμε ότι δεν έχει σημασία ποιο βλέπει, ποιο παίζει, ποιο δεν βλέπει. Το ποδόσφαιρο είναι ένα μέρο τη ζωή μα τώρα, είτε το θέλουμε είτε όχι. Είναι και νομίζω μέρο τη ανθρώπινη ιστορία. Σίγουρα. Πλέον είναι. Δηλαδή, είναι. Έχει περάσει τόσο χρόνο ώστε να οριμάσουν οι εποχέ και το ποδόσφαιρο μένει εκεί και ισχυροποιείται και δεν χάνει την έγκλη του. Αυτό, ναι. Εντάξει, έχουν μπει βιομηχανίε, αυτό θέλω να το πούμε μετά. Εταιρείε, κέρδη, στοιχήματα κτλ. Και πάνω σε αυτό θα γίνει και μια κουβέντα, αυτό να πούμε μόνο, χωρίς να δώσουμε περαιτέρω εξηγήσεις, ότι θα γίνει μια κουβέντα για το κέρδος, για το κατά πόσο είναι όπιο του λαού, κατά πόσο ισχύει αυτό το άρτους και θεάματα, κατά πόσο ας πούμε είναι απλά 22 τύποι που κυνηγάνε μια μπάλα. Ναι. 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 Θα καταρρίψουμε αυτούς τους μύθους, εντάξει, αλλά θα τα συζητήσουμε αυτά. Ωραία, να πούμε καταρχάς ότι μιλάμε ως δύο άτομα τα οποία αγαπάνε πολύ το ποδόσφαιρο και να μας πεις αν θες και εσύ τι κάνεις με το ποδόσφαιρο, τι προσωπική σου σχέση. Εντάξει, εγώ παίζω μπάλα, όχι απλά παίζω μπάλα, παίζω πάρα πολύ μπάλα, δηλαδή πιστεύω παίζω μπάλα σε αθηγινό βαθμό, όπως μου λέει η μάνα μου. Η μάνα μου λέει να μην παίζεις μπάλα και μην παίζεις μπάλα. Όπως μου λέει και το σχόλιο, όταν παίζεις να κάθεσαι πίσω, να μην κουράζεσαι. Κάτσε μπάγκο καλύτερα. Να παίζουν οι άλλοι, να μην χτυπήσει κιόλας. Δηλαδή παίζω πάρα πολύ μπάλα, εντάξει, παίζω εγώ, θέλω να είναι μεταξύ σένα. Εγώ παίζω από πρώτη δημοτικού σε ακαδημίες, ήμουνα στον Απόλλο Χαλανδρίου, μετά είχα πάει στον Άρχο Λαργού. Μετά την έκοψα για δύο χρόνια λόγω Πανελληνίων, για να περάσω καμία σχολή. Εντάξει, πέρασε ευτυχώς. Και μετά συνέχισα τώρα σε τοπικά επίπεδα, που τώρα έπαιζα αυτή τη χρονιά έπαιξα σε άλφα τοπικό στον Όφο Λαργού. Και εκτός αυτού, ας πούμε, τώρα που έχει τελειώσει το πρωτάθλημα, παίζουμε και μαζί σε πρωταθληματάκια ανεξάρτητα, mm-hmm. στην ομάδα της σχολής. Γενικά γεμίζει το πρόγραμμα πάντα με μπάλα. Με κάποιο τρόπο. Ναι, είτε ναι, σε τοπικό επίπεδο, είτε όχι, δεν γίνεται η ζωή μου να μην είναι μέρος σε εβδομαδιαία βάση, μιλάμε. Το ποδόσφαιρο, να παίζουμε, έτσι λέμε. Για πες μου εσύ. Εντάξει. Κι εγώ από πολύ μικρός τρέλαμε το ποδόσφαιρο. Υπήρχε νομίζω μια φάση στο σχολείο που πήγαινα μόνο για μπάλα. Δεν πήγαινα, δεν διάβαζα κιόλας. Έχω παίξει κι εγώ σε ακαδημίες. 5 χρόνια είχα παίξει στον Ημίωχο. Shout out και στους συμπαίκτες μου. Και γενικότερα από μικρός πάρα πολύ μπάλα. Έβλεπα τα DVD από παλιές εποχές, μάζευα πανίνι. Πήγαινα και μόνος μου να παίζω απλά με μια μπάλα κάπου, οπουδήποτε κι αν ήταν, με γέμιζε. Αλλά ήταν, νομίζω και εγώ ήμουν σε υπερβολικό βάθμο προσιλωμένο στην μπάλα. Αλλά εντάξει, ήταν και κάτι αυθόρμητο. Δηλαδή δεν μπορώ να πω ότι δεν μ' άρεσε. Είναι κυριολεκτικά ταυτισμένο με την παιδική μου ηλικία. Συγγνώμη που διακόπτω, απλά διάβασα κάτι ωραίο. Ήθελα να το πω πιο μετά, αλλά έχω σημειώσει ένα quote που μου άρεσε πολύ. Που λέει: είναι του Σαλμάν Ρουσντί, δεν τον ήξερε, ένας Βρετανός συγγραφέας. Και λέει: ερωτεύτηκα το ποδόσφαιρο όπως αργότερα ερωτευόμουν γυναίκες. Ξαφνικά, ανεξήγητα, αβασάνιστα, χωρίς να σκεφτώ τον πόνο και την αναστάτωση που θα έφερνε. Το κρατάμε σαν αστερίσκο για μετά. Πολύ ωραίο. Γιατί θα πούμε, sorry τώρα που ίσως φάνηκε ένα θέμα. Αλλά και με βάση αυτό είναι αυτό που λένε ότι επιλέγεις απλά. Τώρα πάμε λίγο στο παθηλίκι ενδεχομένως. Αλλά επιλέγεις μια ομάδα όταν είσαι τεσσάρων ναι. και την αφήνεις καταστρέψει όλη την υπόλοιπη ναι, ναι. και την ψυχολογία. Ναι, ναι. Απλά νομίζω το ίδιο με το πώς αγαπάς να παίζεις μπάλα. Εγώ βλέπω, δηλαδή, όταν περνάω στο σπίτι και είναι στα πάρκα,
και βλέπω που παίζουν μπάλα τα παιδιά, δεν ξέρω, πιάνει μια νοσταλγία, μια χαρά, λέω και εγώ έτσι ήμουνα. Ναι. Και βλέπεις πολλά παιδιά, δηλαδή ενώ λέμε με τα ηλεκτρονικά, είναι όλη μέρα, είναι στα κινητά, δεν έχουν επαφή, εγώ βλέπω πολλά παιδιά να παίζουν μπάλα και φέρνει μια ελπίδα. Και έτσι ξεκινήσαμε κι εμείς. Και απλά μπερδευτήκαμε, νομίζω. Αυτό. Και νομίζω θα πούμε και μετά γιατί το ποδόσφαιρο είναι τόσο διαδεδομένο. Ναι, ναι. Απλώς και τώρα, ας πούμε, και εγώ είχα κάνει ένα break κάπου μετά το γυμνάσιο, έκανα break από το ποδόσφαιρο για το σκάκι. Ήταν η χειρότερη κίνηση της ζωής μου. Έλα, φίλε. Πώς το λένε, και μετά εντάξει, τώρα όταν ξαναμπήκα φοιτητής, πέρυσι κιόλας αποφάσισα, λέω, θα ξαναπαίξω μπάλα. Και αλήθεια είναι ότι επηρεάζει σε πολύ μεγάλο βαθμό την ψυχολογία μου, εάν παίζω μπάλα, και επηρέασε και τα παιδικά μου χρόνια. Δηλαδή, είναι η πρώτη στιγμή που καταλαβαίνεις λίγο τις δυνατότητές σου, τις δυνάμεις, τις αδυναμίες σου. Είναι καλός τρόπος να μάθεις και τον εαυτό σου. Οπότε, τώρα που επανήλθες στη ζωή μου, μπορώ και εγώ να μιλήσω μεγαλύτερη, ας πούμε, με ένα μεγαλύτερο βίωμα. Γιατί αλλιώς, εντάξει, θα θυμόμουν μόνο τα παιδικά μου χρόνια. Παίζω μαζί ξανεξάρτητα από τα αθλήματα. Αλλά να προχωρήσουμε λίγο κανονικά στο θέμα. Γιατί μας αρέσει καταρχάς να παίζουμε ποδόσφαιρο. Και τι μας προσφέρει. Έτσι. Ναι, τι μας προσφέρει. Για μια λίγο διάστηση πιο φιλοσοφική να το προσεγγίσουμε, όχι απλά μου αρέσει να βάζω γκολ. Ναι, να κλωτσά ένα τόπι. Ναι, ναι, ναι. Γιατί εντάξει, υπάρχει και μια διάσταση στο ποδόσφαιρο που δεν είναι τυχαίο. Βασικά που τόσοι φιλόσοφοι, τόσοι άνθρωποι έχουν ασχοληθεί τόσο πολύ με αυτό το ζήτημα. Κάτι υπάρχει δηλαδή, σε αυτό το άθλημα που λέμε. Εννοείται βέβαια, εντάξει, ο αθλητισμός γενικά. Μπορούμε να μιλήσουμε και γενικότερα για τον αθλητισμό, τι προσφέρει στον άνθρωπο. Απλά νομίζω για το ποδόσφαιρο πιο συγκεκριμένα, που είναι και πιο θεματικό για μας, να πούμε καταρχάς στο πώς νομίζω αρετές μπορεί να σου προσφέρει η ενασχόληση με το ποδόσφαιρο. Και μιλάμε και για επίπεδο, εντάξει, άλλο βέβαια να πούμε αυτό. Άλλο να παίξεις τώρα, να παντρευτείς με 5 φίλους να παίξεις. Δεν λέω ότι και αυτό ήταν νερό. Και άλλο, ας πούμε, να έχεις μια κατάσταση προπονήσεων, μια κατάσταση ομάδας, να κυνηγάς ένα πρωτάθλημα ενδεχομένως. Δεν χρειάζεται να είσαι σε τοπικά επίπεδα ή σε εθνικές. Έστω ξανεξάρτητο. Νομίζω αυτή είναι όλη η διαδικασία τι μπορεί να σου προσφέρει. Οπότε να σε ρωτήσω εσένα, τι νομίζεις ότι ας πούμε σαν πρώτο έτσι, σαν πρώτη αρετή, σαν πρώτο πράγμα που σου έχει προσφέρει το ποδόσφαιρο πολύ, τι πιστεύεις, τι θα έλεγες? Νομίζω το βασικό από όσο θυμάμαι που κέρδισα, τουλάχιστον τα παιδικά μου χρόνια, ήταν η πειθαρχία στον προπονητή και στον αρχηγό της ομάδας. Ήταν δύσκολο, ξέρεις, θες να κάνεις το κεφαλιού σου συνέχεια. Αλλά ήταν πολύ χρήσιμες αυτές οι επιπλήξεις του προπονητή. Παίζε πιο απλά, κάνε πιο πολλές πάσες, μην κρατάς τόσο πολύ την μπάλα. Όλο αυτό θεωρώ ότι μου έκανε καλό και θεωρώ ότι η πειθαρχία από τότε μπήκε στη ζωή μου με μια διαφορετική υπόσταση. Οπότε θα πω πρωτίστως την πειθαρχία και δευτερευόντως θα συμπληρώσω την ταπείνωση για αυτό που συζητάγαμε και προχτές, ότι πρέπει να παίξει μέχρι το 90. Μπορώ να χάνω από το 10 με 4-0, να μας έχει διαλύσει η αντίπαλη ομάδα και είμαι υποχρεωμένος είτε να προσπαθήσω να ανατρέψω το σκορ, είτε να το ισοφαρίσω, είτε να μετριάσω την ήττα. Ναι. Πρέπει να μείνεις εκεί που είσαι. Και αυτό είναι διαδικασία επίπονη ταπείνωσης και είναι πολύ δύσκολο να το σηκώσεις, ειδικά όταν είσαι πιο μικρός. Θες να κερδίσεις συνέχεια. Δεν έχεις καταλάβει πώς λειτουργούν τα πράγματα. Και αυτό ακριβώς είναι όπως και στη ζωή που λέμε ότι δεν μπορείς να τα παρατάς, έτσι. Δηλαδή αυτό είναι κάτι αυτό. Που θέλει μπάλα πλέον, ίσως λόγω των τόσων επιλογών που έχουμε σε οτιδήποτε, από σπουδές, από το τι να κάνουμε τον ελεύθερο χρόνο μας. Δεν έχουμε πολλές ευκαιρίες σήμερα να φτάσεις μέχρι το τέλος σε κάτι. Δηλαδή να το παλέψεις, παιδί μου, να φτάσεις ένα λεπτό να χάνεις 5-0 π.χ. στο ημίχρονο, που το έχουμε περάσει όλοι. Ναι. Από τους καλύτερους ποδοσφαιριστές μέχρι τους χειρότερους, από τους κορυφαίους, δηλαδή λέμε τώρα τους επαγγελματίες. Να χάσεις 5-0 στο ημίχρονο και να πρέπει να ξαναμπείς μέσα και να παίξεις. Αυτή είναι μια κατάσταση που αν δεν τη βιώσει κάποιος δεν μπορεί να καταλάβει τι πράγμα μιλάμε τώρα. Ναι, ναι, ναι. Και αυτό όμως είναι ένα πολύ σοβαρό μάθημα και στη ζωή μας, ότι φίλε μου. Δεν μπορείς να πιάσεις κάτι και να το παρατάς. Ναι. Εδώ δεν τα παρατάς. Και όχι μόνο αυτό. Τώρα μιλάμε για το σε ένα αγώνα. Και σε ένα πρωτάθλημα, αν κάνεις μια κακή αρχή. Και δεν μπορείς μετά να το πάρεις. Τι θα πεις. Όταν είσαι στο τέλος, όταν παλεύεις για υποβασμό, ας πούμε. Μπράβο, ναι. Τι θα πεις. Εντάξει, μάγκες μου, αυτό ήταν εμένα, εγώ φεύγω. Δεν υπάρχει. Είσαι εκεί. Το οποίο πιστεύω ότι πλέον έχει χαθεί. Και το οποίο πιστεύω μόνο στο κομμάτι του αθλητισμού, να το πάμε και ευρύτερα. Μπορεί κάποιος να το αποκτήσει αυτό. Και γιατί είναι το σημαντικό αυτό? Γιατί νομίζω ότι όταν κανείς φτάνει σε αυτές τις ακραίες καταστάσεις συναισθηματικά και ψυχικά, που καταλαβαίνει και ο ίδιος τι άνθρωπος είναι, πόσο μπορεί να αντέξει δυσκολία, αλλιώς δεν σταριζόμαστε άλλο σήμερα. Δηλαδή είμαστε λίγο. Αυτό είναι, επεκτείνοντας λίγο αυτό που λες. Ναι. Εγώ θα προσέθετα το πόσο σημαντικό είναι, θα μου πεις κοινότοπο αυτό που λέω, και εντάξει, χαίρομαι πολύ. Απλά, την έννοια της ομαδικότητας.
που μέσα από το άθλημα και ειδικά μέσα από το ποδόσφαιρο. Γιατί στην μπάλα, ρε παιδί μου, είμαστε μέσα 11 παίκτες. Μόνο την δεκάρη. 11 παίκτες μέσα. Είμαστε μια ομάδα. Πρέπει όλοι μας, σε στιγμή που είμαστε μέσα, ειδικά τώρα όταν παίζει σοβαρή μπάλα, εντάξει, τι λέμε να είστε καφενείο, πρέπει όλοι μας να δίνουμε όχι απλά τον καλύτερο μας εαυτό, να ξεπερνάμε όλοι, ο καθένας προσωπικά τον εαυτό του για το καλό της ομάδας. Και να κάνει τη δουλειά του ο καθένας όσο καλύτερα γίνει. Να κάνει τη δουλειά του, αλλά όχι απλά ο καθένας να κάνει τη δουλειά του, όπως λέμε σήμερα, σε μια κοινωνία έχει ο καθένας τα επαγγελματά του και δεν ασχολούμαι με τον άλλον. Mm. Εγώ ξέρω, ας πούμε, ποιο εγώ παίζω κέντρο, ας πούμε. Ξέρω πρέπει να κάνω τη δουλειά μου, αλλά πρέπει και εσύ ως εξτρέμ να κάνεις και τη δουλειά σου. Mm. Αλλά και να συνεργαζόμαστε εμείς σε μια σχέση προσωπική, διαλεκτική, θα έλεγε κανείς. Αν κρατήσω εγώ την μπάλα και σταματήσω, για σένα είναι το χειρότερο ως δεκάρι, ας πούμε. Και δηλαδή, δεν έχει. Μπορεί εγώ, ρε παιδί μου, να είμαι φοβερός π.χ. στην τρίπλα, μπορεί να είμαι φοβερός στην πάσα. Πρέπει ο καθένας να προσαρμόσει. Δεν έχει σημασία ότι εγώ μπορώ να τριπλάρω με τρεις παίκτες. Αν δεν μπορώ να κάνω το επόμενο βήμα, να συνεργαστώ μετά μαζί σου να μπει τον γκολ. Δηλαδή, σε βάζει σε λίγο μια διαδικασία. Τι είναι αυτό, το οποίο νομίζω είναι απαραίτητο για την καθημερινότητά μας. Είστε σε ένα επαγγελματικό επίπεδο, σε μια διαδικασία να μπορείς και εσύ να προσαρμόζεσαι με την καλή έννοια. Να συνεργάζεσαι. Να συνεργάζεσαι, να ξέρεις να αξιοποιείς τις αρετές του άλλου, να προσέχεις τα ελαττώματά του, όχι με κατάκριση. Ναι. Αλλά να ξέρεις, πούμε, αν είσαι. Ή τα δυνατά του σημεία. Αυτό. Αν δεν μπορείς να πιάσεις, ξέρω εγώ, την κάθετη, πρέπει να σου πιάσω τα πόδια την μπάλα. Πρέπει να προσαρμόζομαι και εγώ, μπορεί να είμαι καλός κάθετης. Mm. Οπότε γενικά σε βάζει λίγο σε ένα κλίμα το οποίο είναι πολύ σημαντικό. Του πώς πρέπει και το μέλος, το οποίο θα μου πεις, OK, χαίρομαι πολύ, αλλά είναι πολύ σημαντικό να λειτουργεί ως μέρος της ομάδας. Δεν έχει σημασία αν είμαι παιχταράς, δεν είμαι παιχταράς. Sorry που σε διακόπτω. Αυτό που θέλω να πω όμως είναι ότι θυμάσαι ότι πριν από πολλά μάτς και τώρα παίζουμε τη σχολή, λέμε ότι δεν μπαίνουν οι καλύτεροι παίχτες, μπαίνουν οι πιο κατάλληλοι. Επομένως, δεν έχει σημασία αν εγώ είμαι ο καλύτερος παίχτης στην τρίπλα. Εάν εγώ είμαι σε μια θέση, όπως είναι ας πούμε το extreme, που πρέπει να τρέξει, να πάρει μέτρα, να κάνει μια σωστή πάσα στο center four, δεν έχει σημασία αν είμαι ο καλύτερος στην ομάδα. Σημασία έχει, μπορώ να κάνω με τα χαρακτηριστικά που έχω, τη δουλειά που πρέπει να κάνω στη θέση που είμαι. Και εξαρτάται εννοείται και το παιχνίδι μου από σένα. Πέρα από την αρετή της πειθαρχίας και της ταπείνωσης και της ομαδικότητας που αναφέραμε, να κάνω μια μικρή σημείωση εδώ πέρα, ότι είναι πολύ ωραίο που όταν βάζει γκολ κάποιος παίχτης, κάνει κάποιο πανηγυρισμό και όλοι οι παίχτες σε όλες τις ομάδες παντού στον κόσμο τρέχουν να τον αγκαλιάσουν. Ναι, ναι. Αυτό είναι από τα πιο ωραία, από τις πιο ωραίες στιγμές στο ποδόσφαιρο και σε ένα ποδοσφαιρικό αγώνα και δεν νομίζω ότι υπάρχει άνθρωπος που να μην του αρέσει. Αλλά πέρα από αυτά τα 2-3, κάποιες άλλες αρετές πιστεύεις ότι καλλιεργεί το ποδόσφαιρο και οι οποίες είναι πολύ σημαντικές, ας πούμε. Εντάξει, εγώ θα έλεγα, δεν ξέρω αν είναι στο κομμάτι των αρετών, δεν ξέρω, πάντως είναι μια πολύ ωραία ευκαιρία για δημιουργία το ποδόσφαιρο. Όσο ακούγεται λίγο τραβηγμένο, απλά ρε παιδί μου, βλέπεις, π.χ. έχεις δει και εσύ σίγουρα κάποια ωραία φάση, ξέρω εγώ, κάποιο γκολ, και λες πω αριστούργημα. Δηλαδή ότι υπάρχει αυτή η αντίδραση σε ένα πολύ όμορφο γκολ, να πούμε αριστούργημα από την γκολάρα, είναι επειδή λέμε πώς το σκέφτηκε ο άνθρωπος, πώς το κατάφερε αυτό. Είναι μια υπέρβαση αυτό που λέμε, που καταφέρνει ο άνθρωπος να δημιουργήσει κάτι το οποίο είναι μοναδικό και είναι πάρα πολύ όμορφο. Δηλαδή τώρα βλέπεις κάτι γκολ του Ρονάλντο, το ψαλιδάκι, κάτι πράγματα που λες που είναι απίστευτο και νομίζω και όταν παίζεις μπάλα μέσα. Είναι, έχεις διαρκώς μια τάση. Σου λέω, τουλάχιστον λέω εγώ που παίζω κυρίως επιθετικό half 10. Mm. Είναι διαρκώς, δηλαδή στο μυαλό μου είναι διαρκώς πώς μπορώ να δημιουργήσω κάτι όμορφο, όχι για την όμορφη, όπως λέμε, τέχνη είναι την τέχνη, για να μπει ένα γκολ για το σκοπό που έχουμε, δηλαδή να νικήσουμε το match. Δηλαδή, πώς μπορώ, ας πούμε, μια κλειστή άμυνα, και όπως λύνεις και ένα γρίφο, πώς μπορώ να σπάσω αυτή την κλειστή άμυνα, να περάσω την κάθετη. Μπορώ να παίξω με κάθετη, να παίξω μπάλα πλάγια, να παίξω με σέντρα. Πώς μπορώ από αυτό το πρόβλημα που υπάρχει εδώ, δηλαδή να σπάσουμε την άμυνα, να βάλουμε γκολ, να δημιουργήσουμε κάτι όμορφο, να φτάσουμε στο στόχο μας. Το οποίο θέλει δημιουργικότητα για να το καταφέρεις. Ναι. Όταν παίζεις με μια ομάδα. Ευρηματικότητα, ευφυΐα. Αυτό ακριβώς. Οξυδέρκεια. Όταν παίζεις με μια ομάδα που έχει 10 παίκτες μέσα στην περιοχή, καταλαβαίνεις ότι εκεί δεν είναι. Δεν μπορείς να παίξεις κλασικά. Δεν μπορεί να σε παιχταράς, να έχεις σουτάρα, δεν θα περνάει μπάλα. Πρέπει να έχεις τα κάνει. Τι θα κάνεις. Ένα πρώτο, σου λέγε, μην το πάμε τώρα στο ποδοσφαιρική ζήτηση, αλλά σου λέγε, ξέρω, παίξτε πλάγια για να σπάσει άμυνα. Αν είναι λίγο συνειδητοποιημένα, θα ανοίξουν λίγο μετά. Κατάλαβες. Το οποίο πιστεύω ότι είναι κάτι πολύ ωραίο επίσης. Και εγώ βλέπω, για να πάμε και σε λίγο πιο βιωματικό, ότι αυτό μου βγαίνει πλέον και στη ζωή μου. Δηλαδή, ας πούμε και φέτος πέσα πάρα πολύ μπάλα και κέντρο ειδικά. Μετά ήμουν συχνά σε μια κατάσταση, π.χ. και στην οδήγηση, μια κατάσταση π.χ. που λένε για τους κεντρικούς. Ότι γίνανε σαν για το κεφάλι τους. Το σκανάρισμα που λέμε. Σε βάζει σε μια διαδικασία
να ερευνάς, να θες να λύσεις το γρίφο, να θες να... Αυτό το οποίο νομίζω είναι κάτι πολύ σημαντικό. Ναι. Εγώ θα έλεγα πάντως ότι είναι πολύ ωραίο και ο ρόλος που χωρίς να το συνειδητοποιημένα να το επιλέγεις, σου δίνεται σε μια ομάδα. Μπορεί ο ρόλος ο δικός σου να είναι αυτός ο οποίος σκέφτεται πώς θα κάνουμε, ας πούμε αυτό, πώς θα σπάσει την άμυνα κτλ. Υπάρχει ο άλλος ο οποίος είναι ο συναισθηματικός σου εμψυχωτής που λέει πάμε να τους διαλύσουμε. Υπάρχει ο άλλος ο οποίος είναι ο ηγέτης. Και το ηγετικό πρότυπο νομίζω μπορεί να μπει στην κουβέντα. Βέβαια υπάρχει σίγουρα και σε ηγετικότητα. Ναι, ναι. Και μεγάλη απέτηση στο ποδόσφαιρο. Σίγουρα. Γιατί είναι και αυτό που λέμε, όταν χάνεις 4-0 και αρχηγός ομάδας, τι θα κάνεις. Τι θα τους πεις, πώς θα τους μιλήσεις. Ή όταν είσαι αρχηγός ομάδας και είσαι τελευταίοι, ναι, θα κάνεις. Εδώ εκεί να δεις ευθύνη και πιστεύω ίσως προχωρώντας σε ένα επόμενο ζήτημα πέρα από τις αρετές, αλλά νομίζω είναι στο κομμάτι το γιατί μας αρέσει το πολύ το ποδόσφαιρο και νομίζω ίσως να είναι και από τα πιο βασικά, είναι το ότι είναι μία, επέτρεψε μου την έκφραση, είναι λίγο ακραία, διαδικασία πολεμική, είναι σαν ένας πόλεμος, το οποίο μπορούμε και εμείς να, ως άντρες ως περισσότερο, να εκδηλώσουμε κάποιες από τις πιο... Αυτό θέλω να πω. Ναι. Διοχέτευση ενστίκτων, αλλά με γόνιμο τρόπο, και το πολύ σημαντικό το οποίο λέγαμε, είναι ότι αυτό όλο είναι σε ένα πλαίσιο κανόνων. Έτσι. Δεν μπορώ εγώ, επειδή μου σπάσε τα νεύρα αυτός ο αμυντικός, να πάω να χώσω μπουκέτο. Για να του σπάσω τα πόδια. Μπράβο, ναι. Ασχέτως που πολλές φορές οι αμυντικοί σου λένε στην επόμενη φάση να σου σπάσω τα πόδια. Ναι. Υπάρχει αυτό, ας πούμε, το trash talking. Υπάρχει. Μαθαίνεις από μικρός να διαχειρίζεις, ας πούμε, αυτή την πίεση, τη λεκτική, την πίεση, τη σωματική, ότι ο άλλος παίζει πολύ σκληρά. Και ξύλο, ενώ ξύλο. Επιθετικότητα. Έχει κι άλλα. Εμένα μου αρέσει πάρα πολύ η πονηριά της τρίπλας. Μ' αρέσει πάρα πολύ η προσποίηση που κάνεις για να τον φέρεις στο μία πλευρά. Αυτό είναι κάποιο ένστικτο που έχουμε. Κάποιες δυνατότητες που έχουμε και τις οποίες τις εκδηλώνουμε με ένα αγώνιμο και physical τρόπο. Yeah. Δηλαδή δεν κάνουμε σε κάποιον κακό. Προσπαθούμε να βοηθήσουμε την ομάδα μας, ας πούμε. Αυτό ήθελα να πω. Νομίζω το οποίο σήμερα είναι επίσης ένα τεράστιο διάλογο τώρα, ας πούμε, γιατί μας αρέσει το πολεμικά παιχνίδια, γιατί μας αρέσουν ταινίες με πόλεμο. Γιατί μάλλον σε μια εποχή, δεν θέλω να το αποκτήνω προς τα εκεί, απλά μια σαν λήξη, σε μια εποχή που δεν μπορείς πουθενά να διοχετεύσεις αυτά τα ένστικτα. Γιατί είναι όλα digital κιόλας. Είναι όλα digital, δεν έχουμε τόσες δοκιμασίες σε επίπεδο πιο κατάλαβες. Στην καθημερινότητά μας ενδεχομένως. Και πιστεύω ότι ρε φίλε, πας, ας πούμε, εδώ και εσύ πας για μπάλα και λες που πήγα, φίλε, το χάρηκα. Ευχαριστήθηκα, ξέδωσα. Μιλάμε, έπαιξα λίγο το ξύλο μου. Ναι. Όχι το ξύλο μου, ναι. Έκανα ένα τάκλι μου, έκανα ένα τάκλι. Έκανα λίγο το τζάρισμα. Πήρα την μπάλα. Έκανα το σουτ μου. Έτρεξα λίγο παραπάνω. Είναι ένας χώρος που μπορείς κι εσύ να. Αυτό, να βγάλεις αυτά τα πράγματα, να βγάλεις ένα θυμό ελεγχόμενα, να βγάλεις έτσι. Να τρέξεις, να παλέψεις, να μιλήσεις με τους φίλους, να φωνάξεις. Και όλα αυτά, αυτό είναι το ενδιαφέρον, ότι είναι ελεγχόμενα. Εντάξει, βέβαια να πούμε όμως κιόλας. Όλα ξεφύγει μια κατάσταση. Ότι στην Ελλάδα αντιμετωπίζουμε μεγάλο πρόβλημα με την οπαδική βία, με τα επεισόδια. Yeah. Υπάρχει αυτό το. Εντάξει, ευθύνεται θεωρώ και η νομοθεσία που δεν βάζει. Ας πούμε, στο αγγλικό πρωτάθλημα. Αυτό που λέγαμε, ναι. Πες το, αν θες κιόλας. Το πρωτάθλημα, ας πούμε, βλέπεις, δεν έχουν δίχτυα τα γήπεδα. Τώρα, αν έχει κάποιο γήπεδο δίχτυα και μου πει κάποιος ναι, αλλά έχει. Γενικά δεν έχουν δίχτυα τα γήπεδα. Επειδή έχουν κάμερες παντού και αν πετάξεις μισό πράγμα μέσα, σε έχει πιάσει κάμερα τελείως. Δεν μπαίνεις ξανά στο γήπεδο. Γι' αυτό και δεν υπάρχει πια ταξιοπαδική βία εξωγηπαιδική. Υπάρχει. Υπάρχει όσο να. Όσο υπάρχει εγκληματικότητα. Αυτό. Απλά βρίσκει όλο αφορμή να εκδηλώσει ένα πάθος του, ναι, πούμε. Απλά, ας πούμε, στην Αγγλία, όσο να είναι και από αυτά που μου λένε, εγώ δεν έχω καταφέρει να πάω σε γήπεδο στην Αγγλία. Από αυτά που μου λένε, είναι ένας χώρος γενικά υγιής για οικογενειακό περιβάλλον, όπως θα λέγαμε. Όσο να είναι, εντάξει, δεν είναι ότι. Απλά να πούμε. Δεν ξέρω αν αυτό είναι μύθος. Δεν ξέρω. Σίγουρα πιο οικογενειακό από εδώ. Από εδώ σίγουρα. Ναι. Εντάξει. Δεν το έχω βάσει, μου φάσκα μια καρέκλα στο κεφάλι. Ναι, ναι, ναι. Και είσαι στο γήπεδο της ομάδας σου. Το βασικό το οποίο όμως σκέφτηκα όταν ήταν να μιλήσουμε για το ποδόσφαιρο ήταν αυτό για το οποίο. Εγώ ερωτεύτηκα το ποδόσφαιρο, να το πω αλλιώς. Είναι η απλότητα. Και τι εννοώ με αυτό. Θεωρώ, βλέποντας τώρα και το παρελθόν, αλλά και το τώρα, ότι είναι η νούμερο ένα δραστηριότητα που μου αδειάζει το μυαλό, που μου αδειάζει όλες αυτές τις σκέψεις, τον όγκο πληροφορίας που έχουμε ξαναναφέρει. Όλο αυτό το πράγμα φεύγει, γιατί στο γήπεδο είσαι εκεί, θες δεν θες.
Και γι' αυτό θεωρώ ότι και το ποδόσφαιρο είναι τόσο διαδεδομένο στον κόσμο. Γιατί? Γιατί παίζουν σε πλατείες, γιατί παίζουν σε φαβέλες, γιατί απαιτεί απλώς μία μπάλα, τίποτα άλλο. Το βολί έχει φιλέ. Το μπάσκετ θέλει μπασκέτα. Καλά, ακόμη πιο δύσκολο. Βέβαια, εντάξει, και με κάδους έχουμε παίξει, ναι. Αλλά κατάλαβες. Εμείς, εγώ θυμάμαι χαρακτηριστικά που βάζαμε δύο τσάντες για δοκάρια, το ύψος ήταν αναλόγως το ύψος το δικό μας και απλώς αν είχαμε δύο πόδια και μία μπάλα, μπορούσαμε να παίξουμε ποδόσφαιρο. Ήταν η κατεξοχήν απλότητα και το πιο απλό άθλημα στον άνθρωπο με τον οποίο μπορεί να εξελίξει αυτές τις αρετές που είπαμε, να διοχετεύσει αυτά τα ένστικτα που είπαμε με γόνιμο τρόπο και ταυτόχρονα να είναι μια γλώσσα για όλους τους λαούς, για όλους τους ανθρώπους. Παγκόσμια. Και απλά ένα μικρό αστερίσκο στην πλέστη. Είναι απλό, αλλά δεν είναι απλοϊκό που λένε πολλοί. Όπως είπαμε στην αρχή, αναφέραμε ότι 22 μαντράχαλοι κυνηγάνε ένα τόπι. Όσοι θέλουν αυτό, δεν έχουν παίξει μπάλα. Ναι. Δηλαδή, όταν παίξει. Δηλαδή, νομίζω ότι είναι απλοϊκό το ποδόσφαιρο, έχει πολύ μεγάλη διαφορά, δεν είναι σίγουρα. Είναι απλό και εκείνη η δυσκολία του. Το δύσκολο είναι να είσαι απλός. Έχω και ένα quote γι' αυτό. Για πες. Που λέει ότι ο Priest λέει, το να λες ότι αυτοί οι άνθρωποι έδωσαν τα λεφτά τους για να παρακολουθήσουν 22 τύπους που πληρώνονται να κλωτσάνε μια μπάλα, είναι σαν να λες ότι το βιολί δεν είναι τίποτα άλλο πέρα από ξύλο και χορδές και ότι ο Άμλετ δεν είναι τίποτα περισσότερο από χαρτί και μελάνι. Δηλαδή, απλώς αποδομούν τα στοιχεία κάποιου και λένε ότι είναι τόσο. Ναι. Δηλαδή, με το ίδιο σκεπτικό, έτσι δεν είναι και ένα έργο τέχνης. Είναι απλά μπογιά στον πίνακα. Έτσι δεν είναι και ένα μουσικό κομμάτι. Απλά πολλές χορδές μαζεμένες, ξέρω εγώ. Αυτό, ως παρένθεση. Και εγώ να. Στο δικιά μου απάντηση που θα έλεγα ή στο πιο βασικό που μάλλον ερωτεύτηκα το ποδόσφαιρο, βέβαια αυτό δεν είναι συνειδητό, πιστεύω. Εντάξει. Βασικά συνειδητό δεν ήταν σίγουρα σε μικρότερη ηλικία. Απλά ίσως το καταλαβαίνω τώρα γιατί μου αρέσει ακόμα τόσο. Γιατί πιστεύω, ζούμε σε μια εποχή που ο καθένας κοιτάει πώς θα αξιοποιήσει τις αρετές του, τα καλά του στοιχεία, την προσωπικότητά του για πάρτι του, μέσω της επαγγελματικής διαδρομίας, μέσω του πώς θα επιτύχω, πώς θα κάνω μια καριέρα, πώς θα βρω μια γυναίκα, πώς. Δηλαδή όλα αξιοποιούνται, ό,τι καλό έχεις αξιοποιείται μόνο για εσένα πλέον, στην εποχή της μετανεωτερικότητας θα λέει κανείς. Και το ποδόσφαιρο, όπως και άλλα αθλήματα βέβαια, απλά και αυτό, εντάξει, εγώ ποδόσφαιρο έπαιζα, οπότε αυτό θα πω. Είναι μια ευκαιρία να δω, ωραία, έχω ρε παιδί μου κάποια καλά στοιχεία στο μέσο στο γήπεδο. Π.χ. θα σου πει κάποιος, είναι πιο εξωτερικής, άλλος είναι πολύ γρήγορος με την μπάλα, άλλος είναι πολύ δυνατός. Πώς μπορώ αυτά να τα αξιοποιήσω για χάρη μιας ομάδας? Το οποίο θα μου πεις, χαίρομαι πολύ τι μου είπες. Όχι αυτό. Είναι φοβερό να μπορέσει κανείς να δει αυτό το στοιχείο μου. Πώς μπορώ εγώ στο πλαίσιο μιας ομάδας, με ένα στόχο να νικήσω το μάτς, το πρωτάθλημα, πώς μπορώ να το αξιοποιήσω και πώς μπορώ, νομίζω εκεί είναι η ουσία και πιστεύω ότι πολλοί παίζουν μπάλα γι' αυτό, χωρίς το καταλαβαίνουν. Πώς μπορώ και εγώ να γίνω χρήσιμος. Μπράβο. Δηλαδή, σκέψου μου. Μπορούμε τώρα να παραπέμψουμε και στον Καραποστόλη, αν θέλουμε. Ότι είναι η βαθύτερη ανάγκη του ανθρώπου να νιώσει απαραίτητος, να νιώσει χρήσιμος σε ένα σύνολο. Και σκέψου με βάση αυτό, πώς νιώθεις εσύ σε ένα μάτσο που το έχεις κουβαλήσει, ρε παιδί μου. Που έχεις βάλει 2 γκολ, 3. Δηλαδή, το συνέστημα αυτό δεν υπάρχει. Για να μην το πάμε στο πιο απλό. Εντάξει, το πιο απλό είναι ότι όταν βάζεις γκολ, το συνέστημα δεν υπάρχει. Εντάξει, είναι φοβερό. Εντάξει, νομίζω δεν μπορούμε τώρα να το εκφράσουμε με λόγια. Ναι. Απλά επειδή δεν το έχουμε αναφέρει. Σε ένα κρίσιμο μάτσο με ένταση, το να βρίσκεις δίχτυα, νομίζω είναι το πιο. Απλά αυτό νομίζω είναι πολύ. Έκσταση. Και γενικά το. Να είσαι και εσύ χρήσιμος στο πλαίσιο της κοινωνικού συνόλου, όχι απαραίτητα για το προσωπικό σου όφελος. Είναι κάτι μοναδικό που σου παρέχει και άλλα αθλήματα εννοείται. Ναι. Απλά εμείς τώρα μιλάμε για το ποδόσφαιρο σίγουρα και είναι πραγματικά. Αυτό δηλαδή και να βάλεις ένα buzzer beater, ναι, προφανώς θα είναι τέλειο συνέστημα. Έτσι, εδώ έχουμε βάλει στο σχολείο, έχω βάλει buzzer beater. Ναι, και νιώθω θεός, μπήκε στην τάξη. Ναι, ναι. Πέρα λοιπόν από το ότι γιατί μας αρέσει να παίζουμε ποδόσφαιρο, υπάρχει και το γιατί μας αρέσει να βλέπουμε ποδόσφαιρο. Και εδώ υπάρχουν οι περισσότερες ενστάσεις, θεωρώ. Σίγουρα. Το κατηγορούν για όποιο του λαού. Λένε άρτος και θεάματα. Λένε ότι τώρα έχει στηθεί μια βιομηχανία, το οποίο ισχύει, με στοιχήματα, να κόβει εισιτήρια, έχουν πάει πολύ ψηλές τιμές. Όλο αυτό, οι σύνδεσμοι στην Ελλάδα. Όλα αυτά έχουν από πίσω κάποια συμφέροντα. Όλοι οι πρόεδροι ομάδων είναι όλο στοιχείως, όπως είπαμε πριν, επιχειρηματίες, έχουν ένα κανάλι. Έχουν μια εφημερίδα, δεν είναι δηλαδή φιλάθλοι. Εκτός από έναν, τον οποίο δεν τον αναφέρω. Αλλά. Το Γιακόπουλο. Αλλά γιατί πιστεύεις ότι μας αρέσει να βλέπουμε μπάλα? Σίγουρα πιστεύω ότι είναι πάρα πολλοί λόγοι που μας αρέσει να βλέπουμε μπάλα. Ο πιο απλός σου πει επειδή έπαιξα στοίχημα.
έπαιξα ένα στοίχημα, οπότε θέλω να δω το match. Εντάξει. Απλά, ας πούμε, ένας σίγουρα σημαντικός παράγοντας είναι το αίσθημα του ανήκειν που σου προσφέρει. Έτσι, δηλαδή, όλοι μας ψάχνουμε μια ταυτότητα, ότι θέλουμε να ανήκουμε κάπου σε μια ομάδα και τι πιο απλό από το να πεις είμαι Παναθηναϊκός, ανήκω σύνολο των Παναθηναϊκών, απευθείας έχω μια ταυτότητα, αποκτάω μια αξία απέναντι στο κοινωνικό σύνολο. Δηλαδή είναι και πολλοί, δεν είναι πολλοί άνθρωποι που λες ποιος είσαι, ξέρω εγώ, και το δεύτερο πράγμα μετά την ομάδα τους που σου λένε είναι τι ομάδα είναι, τι ομάδα είσαι. Εσένα. Το οποίο κάτι σημαίνει. Έτσι γνώρισε όλους μου τους φίλους στο δημοτικό, ναι. Θεωρητικά. Το οποίο κάτι σημαίνει αυτό για τους ανθρώπους, για εμάς. Και πιστεύω αυτός σίγουρα είναι ένας λόγος που βλέπουμε ή ο λόγος που πηγαίνουμε στο γήπεδο, ας πούμε. Πηγαίνω γιατί νιώθω και εγώ ότι είμαι με άλλους που έχουν κοινές ιδέες, θα μπορούσα να πει, με μένα. Είμαστε όλοι και εξυπηρετούμε την ομάδα, υπηρετούμε βασικά ή υποστηρίζουμε την ομάδα αυτή όλοι μαζί ως κάτι κοινό, ως την αίσθηση του ανήκειν, το οποίο πιστεύω ότι και σήμερα περνάει μια τεράστια κρίση, θα έλεγε κανείς, στην εποχή της παγκοσμιοποίησης ενδεχομένως. Και του ατομικισμού. Ναι, ακριβώς. Δεν μπορεί και θέλει κανείς να κάνει αυτή την έξοδο από την αυτό, θέλει κανείς να νιώσει ότι είναι και αυτός μέρος κάτι μεγαλύτερο από αυτόν. Και το ποδόσφαιρο, υπάρχουν άλλα πόσα πράγματα που κάνει κανείς για να ανοίξει μια ομάδα οποιαδήποτε. Το ποδόσφαιρο είναι κάτι πολύ απλό. Δηλαδή, απλά λες εσύ είμαι ΑΕΚ και είσαι μέρος. Δηλαδή, και έχεις απευθείας τόσους φίλους. Ναι, ναι, ναι. Δηλαδή, βρίσκεις άλλον έναν που είναι ΑΕΚ και πάτε μαζί και βλέπετε το μάσκι και είστε φίλοι. Ναι, ναι, ναι. Είναι και αφορμή, αυτό ήθελα να πω, ότι είναι αφορμή το ποδόσφαιρο για σχέση. Δηλαδή, εγώ έχω πάει γήπεδο αρκετές φορές. Ας πούμε, οι ατάκες που ακούς από πίσω, ότι με έχουν αγκαλιάσει μεθυσμένοι τύποι όταν βάλαμε γκολ, ας πούμε, δεν τον ήξερες καν τον άλλον, δεν ενδιαφερόσουν καν για τσε δίπλα του. Ήμουν, ας πούμε, σε ένα μπιλιαρδάτικο τώρα στα playoffs και ήταν δίπλα ένας Παναθηναϊκός. Και τον τύπο δεν τον ήξερα, δεν τον ήξερα τη ζωή μου. Αλλά μόλις κατάλαβε ότι είμαι εγώ ίδια ομάδα με αυτόν, γίναμε όχι απλά φίλοι. Στο τέλος λέμε, άντε, ξέρω εγώ, τέτοιο, δώσαμε χέρι κτλ. Ήταν μια αφορμή, ένα ωραίο πάτημα για μια επικοινωνία στην αρχή. Και σου λέω, ας πούμε, αγκαλιές με ανθρώπους που δεν γνωρίζεις στο γήπεδο. Και θέλω να προσθέσω επίσης ότι στο γήπεδο παρακολουθείς ότι είναι αποκούμπι για τις μάζες, όντως το ποδόσφαιρο. Το οποίο δεν είναι απαραίτητα κακό. Δηλαδή, δεν είναι κακό να δουλεύεις, αν δουλεύεις πολλές ώρες. Είναι κακό να περιμένεις να έρθει 10 η ώρα για να έχει Champions League. Εγώ το θεωρώ από τα πιο ωραία. Τα πιο ωραία βράδια, δηλαδή, ένα από τα πιο ωραία βράδια ήταν που περίμενα, ας πούμε, να παίξει τελικό Liverpool-Real. Δεν κατέληξε έτσι όπως έπρεπε αυτό. Αλλά περίμενα να έρθει, παραγγέλνεις, μιλάς, ας πούμε, σχολιάζεις το παιχνίδι με τους άλλους και χωρίς να το καταλάβεις, δένεσαι με αυτούς με τους οποίους βρίσκεσαι, τους οποίους ξαναλέω μπορεί να μην τους έχεις ξαναδεί ποτέ. Και εκεί να τους γνωρίζεις. Ναι. Το θεωρώ όμως, έστω και γι' αυτό, για το ότι αποτελεί αφορμή για σχέσεις με άλλους ανθρώπους, πολύ ωραία την παρακολούθηση. Συμφωνώ. Της... Βέβαια, κάνοντας λίγο το συνήγορο του διαβόλου εδώ, ναι, πέρα, να πω κάποιος δεν θα σου έλεγε ότι ναι, αλλά τι, δεν είναι μια επιφανειακή σχέση η οποία έχει ως βάση της το ποδόσφαιρο. Και επίσης θα σου έλεγε κάποιος. Εσύ, το αναφέραμε και στην αρχή, απλά ίσως είναι η ώρα να το προσεγγίσουμε λίγο τώρα. Εσύ απλά επέλεξε μια ομάδα, δηλαδή, παρένθεση. Εγώ, η ομάδα που είμαι στην Αγγλία, δεν λέω ποια είναι, μπορείτε να μπείτε στο φιλοσόφο όμως, στο προφίλ να δείτε ποια είναι. Εντάξει, όσοι με ξέρουν, το ξέρουν σίγουρα. Ναι, εντάξει, δεν νομίζω. Η ομάδα που είμαι στην Αγγλία, ήμουνα 3 ή 4 και απλά είχε πάει η μητέρα μου σε εκείνη την πόλη και μας έφερε μια μπλούζα σε μένα και την αδερφό μου. Και από τότε είμαστε θανατικοί εκείνη τη ομάδα. Δηλαδή... Και τώρα έχετε. Ναι, και τώρα... ναι, εντάξει. Και τώρα να μας καταστρέψει τη ζωή πρακτικά. Απλά αυτό είναι κάποιο άλλο που σου λέει. Εσύ έγινε μία ομάδα, το μίσουν 3, 4. Τι εννοεί, μου βάλε κασκόλ, μου λυγίσα το μεευτήριο ο πατέρα μου. Κατάλαβε. Ναι. Και το αυτό αφήνει να σου καταστρέψει τη ζωή. Και θα σου λέει κάποιο που δεν είναι μέρο, δεν παρακολουθεί κάποια άλλη τέτοια. Και για ποιο λόγο εσύ νιώθει αυτή τη σύνδεση με την ομάδα, δηλαδή τι προ. Δεν έχει κανένα. Α πούμε, συχνά ακούμε που λένε. Και εγώ το ακούω και στα πολιτήρια, ξέρω εγώ, που λέμε ότι πω, νικήσαμε χτες ή χάσαμε χτες και μιλάμε, ξέρω, για τον Ολυμπιακό ή τον Παναθηναϊκό. Ναι. Και πετάω κάποιοι και λένε τι μιλάς για... σε αλφα, ναι, ξέρω, πληθυντικό, δεν είσαι μέλος ομάδας. Και αυτοί είναι πολλοί άνθρωποι και εσύ μπορεί να το νιώσεις και εγώ νιώθω, ας πούμε, ότι είμαστε μέλος της ομάδας. Ποια είναι η άποψή σου για όλο αυτό? Καταρχάς να πω ότι δεν με ενδιαφέρει αν είναι επιφανειακή ή όχι αυτή η σχέση. Είναι αφορμή για σχέση, γνωρίζω κάποιον, μου λέει ότι είναι αυτή η ομάδα, είμαι και εγώ αυτή η ομάδα, χάρηκα άγγελος. Δεν με ενδιαφέρει το παρακάτω. Αυτό που θέλω να πω είναι ότι ναι, εντάξει, είναι δύσκολο όταν χάνει η ομάδα σου, αλλά είναι και επίσης να θυμόμαστε ότι είναι πάρα πολύ ωραίο όταν κερδίζει η ομάδα σου.
Εγώ δεν θα μπω σε λεπτομέρειες. Βρισκόμουν σε έκσταση 2 μήνες που το πήρε η Αργεντινή. Παιδιά, 2 μήνες ήμουνα σερή, χαρούμενος και έλεγα το πήρε η Αργεντινή, δεν με ενδιαφέρει τίποτα άλλο. Και όποιος μου έλεγε ότι είναι αυτός Αργεντινή, συζητάγαμε μαζί για το Μουντιάλ. Οπότε, ναι, η απάντηση δική μου ειλικρινά είναι αυτή. Δεν με ενδιαφέρει αν επιφανειακή ή αν δεν είναι. Το βιώνω ως μέρος ταυτότητάς μου, όχι σε υπερβολικό βαθμό. Γιατί πρέπει να το πούμε αυτό, ότι δεν το αφήνεις αχαλήνωτο, δεν το αφήνεις ανεξέλεγκτο να καταπιεί όλη την ύπαρξη και πλέον η ταυτότητά σου να είναι η ομάδα σου. Υπάρχουν κάποια πράγματα που είναι πολύ πιο ισχυρά, όπως είναι η πίστη σου, η εθνική σου ταυτότητα. Είναι πιο σημαντικά αυτά. Τουλάχιστον για μένα και το αναγνωρίζω. Αλλά αποτελεί και αυτό ένα είδος ταυτότητας, το οποίο είναι και μια αυτό. Το βλέπω ως μια αφορμή να γνωριστώ και με άλλους ανθρώπους και να εκτονώσω έτσι το πάθος μου για το ποδόσφαιρο. Δεν το σκέφτομαι παραπάνω. Και σε αυτό που είπες να προσθέσω, απαντώντας το ερώτημά μου βέβαια, ότι εντάξει, δεν είναι τυχαίο που στο ποδόσφαιρο μιλάμε για 12ο παίκτη, έτσι. Δηλαδή το γεγονός που μιλάμε για έδρα, δηλαδή αυτό δείχνει ότι και ως φίλαθλος είσαι μέρος της ομάδας, συμμετέχεις κι εσύ στον αγώνα και μπορεί να συμβάλλεις σε μια νίκη, έτσι. Δηλαδή αυτό και μόνο αυτό δημιουργεί και την αίσθηση ότι και εσύ είσαι μέρος όλου αυτού του πράγματος. Και αυτό μιλάμε για έδρες, δηλαδή όλα αυτά έχουν κάποια αξία και εννοείται αν κάποιος που δεν έχουν πολλοί άνθρωποι την ευκαιρία να παίξουν μπάλα με πολύ κόσμο έξω, εκεί το καταλαβαίνεις. Ναι. Δηλαδή όταν παίζεις μέσα και σου εύχονται καλά πράγματα ναι, ναι, ναι. Οι αντίπαλοι οπαδοί. Εκεί πρέπει να σφίξει τα δόντια. Δεν είναι τόσο. Όλοι λέμε. Εγώ, σε όσους έχω μιλήσει, επειδή έχω παρευρεθεί σε κάποια τέτοια μας, σε όσους μου λένε, έλα μωρέ, μην ασχολείσαι. Δεν είναι πάντα εύκολο. Δεν είναι τόσο απλό. Και εκεί φαίνεται πώς οι άνθρωποι, και το καταλαβαίνεις, ένα παράδειγμα που είχε πει ο πατέρας και μ' άρεσε, είναι το πώς βλέπεις σε ποδοσφαιρικούς αγώνες, μετά από κάποιες φάσεις, μετά από γκόλ, μετά από κάποια φάση μεγάλη που χάνεται, που δείχνουν τους οπαδούς. Που είναι το ανθρώπινο συνέστημα στο μεγαλύτερο, παιδί μου. Οι αλλαγές. Ναι, ναι. Ο ένας κλαίει, κάνει την ανατροπή και είναι ναι, εδώ. Ναι. Αυτό το χαρακτηριστικό τομέα που είχε βγει, που είναι στη μία φάση και, κλαίει, είναι χωρίς μπλούζα, και στην επόμενη είναι. Ναι, ναι, ναι. Ο Ελβετός. Ναι, ναι, Ελβετός. Είναι το ανθρώπινο συνέστημα στο μεγαλείο του και αυτό κάτι λέει. Μην το αναιρούμε απλά. Δηλαδή ότι οι άνθρωποι πάνε εκεί και μπορεί να κλάψετε αγκαλιά με αγνώστους, να χαρείτε, να πανηγυρίσετε. Το ότι γέμισαν οι δρόμοι π.χ. με την Νάπολη τώρα που το πήρε είναι ένα γεγονός θρησκευτικό, επίτρεψέ μου να πω. Δηλαδή ότι. Μα και αυτό το αφήνω εκεί. Νομίζω είναι ένα θρησκευτικό γεγονός, δεν χρειάζεται να πω παραπάνω. Τραβηγμένη έκφραση. Ναι. Αλλά δεν είναι τυχαίο που πολλές προσωπικότητες στο ποδόσφαιρο, πάρε το Μαραντόνα, πάρε τώρα το Μέση, θεοποιούνται. Έτσι. Ναι. Δεν είναι τυχαίο. Που τις εξυμνούν σαν θεούς. Και το ποδόσφαιρο δεν είναι τυχαίο που λέμε ότι είναι θρησκεία. Και βέβαια μπλέκουμε σε άλλη συζήτηση. Πότε λέμε ότι έχει ξεφύγει εκτός ορίων. Και ανακαταστάσει ξεφεύγει. Παραδείγματος χάρη, όταν νίκαγε η Γερμανία την Βραζιλία που νίκησε 7-1, λέγανε, γίνονταν καταγραφές ότι σε κάθε γκολ έπεφτουν άνθρωποι από τα μπαλκόνια τους. Δηλαδή αυτοκτονούσαν άνθρωποι. Είναι και φτωχές χώρες, δηλαδή εκεί κρέμονται το ποδόσφαιρο. Ναι, μιλάμε δηλαδή για. Και στην Νάπολη. Και στην Νάπολη. Μιλάμε για άλλες καταστάσεις τώρα, που βέβαια, για να το πούμε και αυτό, γιατί ως τώρα εξυμνούμε και μιλάμε, υπάρχουν καταστάσεις που έχουν ξεφύγει εκτός ορίων. Βέβαια, ερμηνεύεται αυτό μπορείς να πεις γιατί στη Βασιλεία έχει γίνει έτσι. Αλλά εννοείται ότι αυτά είναι κάποια προβλήματα που ακολουθούν όταν κάτι παίρνει τόσο μεγάλη δημοσιότητα, όταν κάτι γίνεται τόσο έπακτο, τόσο μεγάλη αξία. Θα ήθελα όμως να δώσουμε μια πιο ξεκάθαρη απάντηση σε αυτούς που λένε το ποδόσφαιρο όπιο του λαού, που λένε ότι είναι απλώς άρτος και θεάματα. Θεωρώ, τουλάχιστον προσωπικά δεν ξέρω για σένα, ότι είναι λίγο απλοϊκή εξήγηση του ποδοσφαίρου. Γιατί και άλλα πράγματα είναι άρτος και θεάματα, είναι και τα reality. Γιατί είναι πολύ συχνά ταυτισμένο με τη διασκέδαση της πλέμπας. Και δεν είναι έτσι. Ναι. Φιλόσοφοι, άνθρωποι έχουν μιλήσει για το ποδόσφαιρο. Θα ήθελα να αναφέρουμε και ένα-δυο quotes. Μπράβο. Ναι, έχω γράψει εγώ δεν ξέρω τι έχει γράψει, δεν μου τα έχει πει. Ωραία, να σου πω για τον Αλμπεργκαμί. Α, και εγώ αυτό έχω γράψει. Εντάξει, είναι πιο κλασικό. Ναι. Του Καμί, εννοείται. Αν το ξέρω, είναι Γάλλος υπαρξιστής φιλόσοφος. Έχει γράψει κι άλλο. Ένα του Καμί, ωραία, πες το δικό σου. Έχοντας δοκιμάσει αμέτρητες εμπειρίες. Μπορώ να πω με σιγουριά ότι όσα ξέρω σχετικά με την ανθρώπινη ηθική και τις υποχρεώσεις που μας αναλογούν, τα οφείλω στον ποδόσφαιρο. Αυτό το γράψει εγώ. Το ένα, εντάξει, φοβερό. Φοβερό. Ήταν τερματοφύλακας όταν ήταν μικρός. Και ο ίδιος φαίνεται και σε πολλά έργα του μέσα. Το
πόσο αγάπη είχε για το ποδόσφαιρο, έτσι. Δεν είναι τυχαίο, δηλαδή δεν μιλάμε γιατί γίνεται και διάλογο, χωρί το πάμε προ τα εκεί. Ότι το ποδόσφαιρο αφορά τι κατώτερε τάξει, αφορά κατώτερου νοητικά ανθρώπου. Εντάξει, αν τον Καμί τον ανήκει εκεί, πιστεύουμε. Τον κατηγοριοποιεί, ναι. Τέλο πάντων. Να σου πω εγώ ένα άλλο που είδα. Είναι του Πιέλ Παόλο Παζολίνη, που είναι Ιταλό σκηνοθέτη, και είπε: ο πρώτο σκόρ ενό πρωταθλήματο ποδοσφαίρου είναι πάντα ο μεγαλύτερο ποιητή τη χρονιά. Ωραίο. Πολύ καλό. Πολύ καλό. Ναι. Και εντάξει, δηλαδή μου έχουν πει πολλά. Μπορούμε να πούμε του Άλεξ Φέριξον, έχουν πει κάτι θρηλυκά. Ναι, ναι, ναι. Ας πούμε, ένα χαρακτηριστικό που θυμάμαι, δεν θυμάμαι ποιος το είχε πει τώρα, είναι ότι στο ποδόσφαιρο τα πρώτα 90 λεπτά είναι πάρα πολύ σημαντικά. Ναι, πολύ κρίσιμα, ναι, ναι, ναι. Ή λέει ένα άλλο τώρα που μου έρχονται, ότι λέει, πολλοί λένε ότι το ποδόσφαιρο είναι ζήτημα ζωής ή θανάτου. Και λέει, εγώ σας λέω ότι είναι ακόμη πιο σημαντικό από αυτό. Ναι. Καταλαβαίνουμε τώρα. Και, γιατί... και άλλος ένας που λέει: το ποδόσφαιρο είναι η εβδομαδιαία ανάκαμψη της παιδικής ηλικίας. Πολύ καλό. Λοιπόν, για να το κλείσουμε το βίντεο, να πούμε έτσι ένα bonus για όσους θα καταφέρουμε μέχρι τέλος. Θέλω να μου πεις τις αγαπημένες σου, πες μου, 2-3 αγαπημένες σου στιγμές, μπορεί να είναι goal, μπορεί να είναι οτιδήποτε, στο ποδόσφαιρο που έχεις δει ποτέ όσο ζεις, ρε παιδί μου. Στην τηλεόραση ή πραγματικά. Εντάξει, που έχεις βιώσει, ρε παιδί μου. Εντάξει, τώρα... μην μου πει το Ελλάδα του 2004. Θα στο επειδή πω. Γιατί το είχαμε ήμασταν 2 χρονών. Εντάξει. Αλλά και εγώ βλέπω το CD, το έχω δει 500 φορές το DVD. Το DVD. Με τα highlight. Να με εντάξει, δεν υπήρχε αυτό που συνέβη. Έχω δει και το τελικό τη Liverpool με τη Milan 3-3. Τι πε μου, τώρα 2-3 στιγμές. Μπορεί να είναι goal, μπορεί να είναι κάτι άλλο που έχει ξεχωρίσει στο ποδόσφαιρο εσύ. Αναγκαστικά, πιο πάνω στην ιεραρχία, έχω στιγμές με την εθνική και πράγματα τα οποία έχω δει μέσα στο γήπεδο. Θα αναφέρω πρωτίστως. Στην τηλεόραση το έβλεπα. Το match Ελλάδα-Ακτή Ελεφαντοστού. Πω, και εγώ αυτό θα που έλεγα. Κερδίζει πέναλτι ο Σαμαράς, το βάζει και προκρινόμαστε. Και ήμουν ο κατεξοχήν άνθρωπος ο οποίος αρνιόταν την κοινή λογική ότι δεν ήταν πέναλτι. Ήθελα τόσο πολύ να είναι πέναλτι. Δεν ξέρω αν θεωρείται πέναλτι ή δεν θεωρείται. Ήταν πέναλτι. Τότε δεν ήξερα ακριβώς τον κανονισμό. Θεωρείται πέναλτι. Αλλά τότε είχε γίνει χαμός έτσι. Απλώς εγώ τότε. Υπήρχαν άτομα που δεν έβλεπαν μπάλα και μου λέγανε ότι δεν ήταν πέναλτι. Ναι, ναι. Όχι, σου λέω ότι. Το είχα δει, ναι. Νόμιζα δεν είναι πέναλτι, αλλά δεν με ενδιέφερε εκείνη τη στιγμή. Ήταν βέβαια. Γιατί ήταν η εθνική. Ναι. Εντάξει, σε άλλες περιπτώσεις θα με ενδιέφερε. Το δεύτερο που θα θυμηθώ είναι να είναι 2,5 ώρα το πρωί, νομίζω, Ελλάδα-Ιαπωνία. Πάλι Μουντιάλ, νομίζω την ίδια χρονιά. Ναι. Και πάμε σιγά-σιγά στο σαλόνι, εντάξει, είναι πυκνοκατοικημένη γειτονιά, και να κάνουμε πάρα πολύ ησυχία. Πάρα πολύ ησυχία. Δεν έπεφτε τίποτα. Και κάποια στιγμή η Ελλάδα κάνει δοκάρι. Και εκεί που νομίζεις ότι μόνο εσύ βλέπεις το μάτς και κανείς άλλος, ακούς από όλα τα σπίτια, όχι ρε φίλε. Και εκεί καταλάβαμε όλοι ότι δεν κοιμάται κανείς και ότι όλα απλώς βλέπουμε το μάτς. Οπότε ξεθαρέψαμε όλοι και αρχίσαμε όλοι και φωνάζαμε όσο άνετα θέλαμε. Νομίζω αυτά τα δύο θα πω γιατί είναι με την εθνική, τα έχω ζήσει. Εντάξει, έχω δει και κάτι πέναλτι στο 90 μέσα στο γήπεδο που πήγε να μας φύγει η ψυχή μέσα. Και άλλα μπορώ να πω. Αλλά νομίζω. Από το επαγγελματικό ποδόσφαιρο που βλέπω, αυτά τώρα από προσωπικές εμπειρίες. Εντάξει, προσωπικές. Εντάξει, έχω κι άλλα. Ωραία, μ' άρεσαν. Και εγώ ήθελα να πω την Ελλάδα με την Ακτή Ελεφαντοστού, είναι αλήθεια. Ναι. Δηλαδή, δεν υπήρχε αυτό που είχαμε περάσει. Μιλάμε εγώ, το βίωνα, λες και ήταν το τέλος του κόσμου. Μιλάμε αυτό το γεγονός. Θα έλεγα σίγουρα το ψαλιδάκι του Ρούνεϊ με τη Manchester City που είχε βάλει. Όπου τη είχε πετάξει. Ήτανε... ρουκέτα. Να, πρέπει ρουκέτα. Να ήμουν για 2 εβδομάδες καθυλωμένος που να ήμουν εδώ. Δηλαδή τα είχα πάθει το τι έβαλε ο άνθρωπος. Ήταν σίγουρα. Μιλάμε ο αδερφός μου ακόμα. Όποτε λέμε για γκολ, μου λέει αυτό τι είχε βάλει. Ακόμα το αναφέρει το αυτό που περάσαμε τότε. Ναι. Και θα έλεγα σίγουρα και μου κάνει εντύπωση πως δεν το πες. Ποιο? Τελικός παγκοσμίου κυπέλου, Αργεντινή Γαλλία. Εντάξει, παιδιά, αυτό. Δεν το πες, δεν έχω ανακάμψει ψυχολογικά. Αυτό, ναι, αυτό ήταν ένα υπαρξιακό γεγονός. Δηλαδή δεν είναι βίωμα, είναι κάτι άλλο αυτό που συνέβη σε εκείνο το μάτς. Ναι. Όποιος το είδε, γενικά όποιος είχε επαφή με ποδόσφαιρο. Γιατί το είχαν πολύ το μάτς και όλοι το είπαν αυτό. Ναι, έχεις δίκιο. Το είπαν άτομα που δεν έβλεπαν μπάλα ότι τι είναι αυτό που συνέβη. Όσοι έβλεπαν μπάλα, όσοι παρακολουθούσαν Μουντιάλ, όσοι είναι οπαδοί του Μέση γενικά. Νομίζω οπαδοί του ποδοσφαίρου. Οπαδοί του ποδοσφαίρου, αλλά αν έχεις και μία παραπάνω. Έτσι. Αν αγαπάς το ποδόσφαιρο, ναι. Δεν νομίζω ότι. Πρέπει να αγαπάς το Μέση βασικά. Εντάξει, δηλαδή αν ήταν το ίδιο σενάριο να γίνει 2-0, 2-2, 3-2, 3-3, πέναλτι ναι. Και έχει γίνει όλο αυτό, οποιοδήποτε και αν ήταν θεωρώ θα χαιρόμασταν μόνο που το είδαμε. Και αυτό ήταν εντάξει, δεν υπήρχε δηλαδή αυτό που συνέβη. Δηλαδή αυτό, αν δεν το περάσει κάποιο, δεν καταλαβαίνει γιατί μιλάμε για ποδόσφαιρο. Και εντάξει, υπάρχουν πάρα πολλές στιγμές, παιδί μου, οι ανατροπές τώρα της Ρεάλ που έκανε πέρυσι στο Τσούλου, δεν υπήρχε. Δηλαδή, σαν γεγονότα, ήταν
Και σίγουρα πάρα πολλές προσωπικές στιγμές. Έτσι. Ναι, σε ναι, αγώνες, γκολ στο 90. Από χαμένους τελικούς μέχρι. Ναι. Όλα αυτά. Οπότε νομίζω αυτά είχαμε να πούμε ναι. για το θέμα. Λοιπόν, αυτό ήταν το Football Edition επεισόδιο τώρα με αφορμή τον τελικό του Champions League που πλησιάζει. Ήταν αρκετά αυθόρμητη τη συζήτηση ναι. γιατί μιλήσαμε περισσότερο με βίωμα παρά με. Δεν ήταν ούτε αθλητική εκπομπή, ούτε φιλοσοφική. Βάλαμε και το φιλοσοφικό για ναι, να δικαιώσουμε ναι. τον brand μας. Σίγουρα εντάξει, είναι πάρα πολύ δύσκολο να καλύψει αυτό. Δηλαδή το θέμα του ποδοσφαίρου μπορεί να ανοίξουμε 400.000 διακλαδώς και να συζητήσουμε. Προσπαθήσαμε να το κρατήσουμε λίγο συγκροτημένο και να μιλήσουμε λίγο πιο βιωματικά ποια είναι η ομορφιά, ποια είναι η αξία, κάποιους προβληματισμούς που δημιουργούνται. Αυτό. Εγώ δηλαδή το ομολογώ, μίλησα εντελώς προκατηλημένος. Υπέρ σίγουρα, του ποδοσφαίρου, σίγουρα, γιατί είμαι παθιασμένος και είμαι ερωτευμένος με αυτό το άθλημα και το σκέφτομαι ακόμα την περισσότερες ώρες της εβδομάδας μου. Δηλαδή, ακόμα και στη σχολή, ακόμα βιώνω αυτό το να χτυπήσει να πάει διάλειμμα πιο μεταφορικά. Ή το γιατί επόμενο μάτς θα παίξουμε. Αυτό. Το βράδυ έχω μάτς, την Πέμπτη έχω τον τελικό, κατάλαβες. Οπότε, αυτό ήταν το σημερινό επεισόδιο. Ελπίζω να το χαρήκατε κι εσείς. Οπότε, να ευχαριστήσουμε το Αντίφωνο για την φιλοξενία, να πατήσετε subscribe, καμπανάκια τα καθέκαστα, να μπείτε στο site μας philosopha.gr, να μας ακολουθήσετε στα social media κτλ. Κτλ. Δεν νομίζω να βγάλουμε επεισόδιο για τον μπάσκετ. Ναι, τα σημαντικά αθλήματα. Οπότε, ναι. μέχρι την επόμενη φορά, το Φιλοσόφα μαζί σας. Κάμερα σε μένα. Να πούμε καταρχάς. Όπα, θα φύγει. Και βγάλει καρούμπαλα από τις μητόλες. Δηλαδή, οι πιο επίπονες νύχτες ήταν μετά από σοβαρές ήττες από τέτοιες. Βάζει ένα πίπερ της πανούλη, ξέρεις. Κόψτο. Κόψτο όπως είναι. Κομμένα αυτά. Πλησιάζει. Θέλω να πω κάτι πριν τελειώσεις. Μόνο λίγο. Έτσι ρε Άρη. Έτσι ρε Άρη.